Από χθε 28 μέχρι και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο γενικό πληθυσμό που προγραμμάτισε ο Δήμο Κομωτινή τι ώρε 9 με 2 το μεσημέρι στη Γενική Διεύθυνση Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνας και στο ισόγειο του Δημοτικού Κτηρίου τη Οδού Βενιζέλου 51. Το Σάββατο 1 Ιανουαρίου δεν θα γίνουν έλεγχοι. Όλοι οι ανήλικοι οφείλουν να προσέρχονται είτε με κάποιον από του γονεί είτε έχοντα υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον γονιό που θα αναφέρει ότι είναι σε γνώση του ότι το παιδί προσέρχεται για rapid test και συνενεί για τη διενέργεια του τεστ. Θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr ή συμπληρωμένη δήλωση του νόμου 105 επικαιρωμένη από ΚΕΠ. Όλοι οι πολίτε που επιθυμούν να υποβληθούν σε ράπι τεστ προσέρχονται τηρώντα τι αποστάσει γνωρίζοντα τον προσωπικό αριθμό υγεία ΑΜΚΑ. Όσοι έχουν εμβολιαστεί επισκέπτονται το gov.gr και μεταβαίνουν στην υπηρεσία βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19, ακολουθώντα τι σχετικέ οδηγίε. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί του προσωπικού κωδικού πρόσβαση στο TaxisNet. Για όσου δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν δίνεται πλέον η δυνατότητα δυνατότητα χρήση τη υπηρεσία με απόφαση του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματο από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον ο έλεγχο έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.